Ξαμή. Πάμε τώρα στον κύριο Κελέτση να δούμε τι θα κάνει για τα μπλόκα. Μετά θα σας ρωτήσουμε για το νομοσχέδιο. Λοιπόν, θα έχουμε τόσο πολύ χρόνο. Μην ανησυχείτε, θα τον βρούμε εμείς. Λοιπόν, έχουμε... Θα μας τα πείτε συνοπτικά. Ακούμε. Βγάλαμε τι θα κάνετε με τα μπλόκα. Πριν και τον κύριο Τζέλ από την Καρδίτσα και μας λέει ότι θα εντείνουμε τις κινητοποίησεις μας, θα κλείσουμε και τους δρόμους. Δεν μπορούμε να ζήσουμε, δεν μπορούμε να καλλιεργήσουμε. Η κυβέρνηση πρέπει να μας δώσει περισσότερα. Καταρχήν, μιλάτε για μπλόκα ή μιλάμε για μπλόκα χωρίς να έχουμε ακόμη την απόφαση, γιατί από ό,τι ξέρω στις 12 το μεσημέρι πρόκειται να συνεδριάσει το συντονιστικό των αγροτών στην Νίκαια για να αποφασίσουν εάν και πώς θα συνεχίσουν τις κινητοποίησεις τους. Συνεπώς, θα πρέπει πρώτα να δούμε τις αποφάσεις και πάνω σε εκείνες να σχολιάσουμε. Εσείς όμως ως κυβέρνηση, κύριε Κελέτση, δεν εξετάζετε το ενδεχόμενο να αποφασίσουν για μπλόκα. Θα αποφασίσετε εκ των υστέρων τι θα κάνετε. Δεν βάζετε ένα επιχειρησιακό σχεδιασμό. Μιλάτε για κάτι το οποίο δεν είναι βέβαια τη δική μου αρμοδιότητα. Δεν έχει σημασία. Ασφαλώς η κυβέρνηση έχει μπροστά της τα σενάρια και τα πλάνα για τα διάφορα ενδεχόμενα. Αλίμον. Μάλιστα. Τώρα, κοιτάξτε να δείτε. Άρα θα δεχθείτε να κοπεί η Ελλάδα στα 2, στα 3. Εμείς αυτό που λέμε και σας μιλάω από πλευράς Νέας Δημοκρατίας και το λέγαμε διαχρονικά και σήμερα το λέμε και ως κυβέρνηση. Πρώτον, ότι το δικαίωμα στη διαμαρτυρία και στις συλλογικές βέβαια κινητοποίησεις είναι ένα δικαίωμα κατοχυρωμένο συνταγματικά, είναι δικαίωμα του καθενός, αλλά δεν μπορεί αυτό να φτάνει σε σημεία τέτοια που να απειλεί την εύρυθμη λειτουργία και την αναστάτωση της κοινωνικής και οικονομικής ζωής. Αυτό το λέγαμε πάντα, δεν το λέμε τώρα, δεν είναι καινούργια μας θέση. Πιστεύω λοιπόν ότι δεν θα φτάσουμε στο σημείο να, και ως αντιπολίτευση αποθαρρύναμε μέχρι τους κινητοποιήσεις, στο να κλείνουν δηλαδή οι δρόμοι και να σταματά ερώτημα η λειτουργία της κοινωνίας και της οικονομίας. Υπάρχει περιθώριο να δοθεί και κάτι άλλο στους αγρότες? Μήπως έχετε κρατήσει κάτι ως τελευταία κίνηση καλής θέλησης ή δεν υπάρχει? Κοιτάξτε να δείτε, όπως ξεκαθάρισε και ο Πρωθυπουργός, σε ό,τι αφορά τις παροχές, δηλαδή τα μέτρα τα οποία κοστίζουν οικονομικά, έχουν εξαντληθεί τα περιθώρια, η δημοσιονομική κατάσταση της χώρας είναι συγκεκριμένη, οι δυνατότητες είναι συγκεκριμένες, ανάλογα με το πόσο καλά πάει η οικονομία, πάντοτε η κυβέρνηση κοιτάζει και κάνει πολιτική προς όλες τις ομάδες που έχουν ανάγκη, κυρίως τις ευπαθείς ομάδες. Εδώ, όπως ξέρετε, ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε σημαντικά μέτρα που αφορούν πρώτα απ' όλα την επιστροφή του φόρου πετρελαίου και για το 24. Σας θυμίζω ότι ήταν ένα μέτρο... Ναι, αυτά τα ξέρουμε, αλλά οι αγρότες λένε ότι δεν είναι ικανοποιημένοι με αυτά. Για τα δύο τελευταία χρόνια θα το έχουμε και το 24 και προφανώς θα το έχουμε και τα επόμενα χρόνια. Και βέβαια και τα θέματα που αφορούν το κόστος της ενέργειας, δηλαδή και τη ρύθμιση των χρεών και την επιδότηση από την κυβέρνηση με περιπτώσεις. Κύριε Υπουργέ, είχαμε εδώ, συγγνώμη, είχαμε εδώ πριν από λίγο τον κύριο Κώστα Τζέλα από την Καρδίτσα, τον αγρότη, τον πρόεδρο των Αγροτικών Συλλόγων Καρδίτσας. Μου είπε ότι ο δήμαρχος του Παλαμά τους είπε εκεί σε μια συνάντηση που είχαν ότι το επίδομα νοικίου το πήραν 4 έως 5%. Τι εννοείται, 4 έως 5% είπε των πολιτών. Ναι, των δικαιούχων. Των δικαιούχων, 4 έως 5%. Άμα είναι το. Αυτό το δεν σπίτι αφορά τους... μόνο όπως αντιλαμβάνεστε τους αγρότες, δεν μιλάμε για τους αγρότες, μιλάμε όχι, για τους ευρύτερα, δημότες, φυσικά. Του Δήμου Παλαμά και αφορά βέβαια την κρατική αρρωγή, δηλαδή τα μέτρα που ανακοινώθηκαν από, από το Υπουργείο Κλιματικής Αλλαγής και έχουν να κάνουν με την αποκατάσταση των ζημιών βέβαια στους πλημμυροπαθείς την πρώτη αρρωγή η οποία καταβλήθηκε, από όσο ξέρω η πρώτη αρρωγή καταβλήθηκε σε όλους τους δικαιούχους. Υπήρξαν κάποια μικροπροβλήματα σε περιπτώσεις που είχαν δικά τους θέματα, δηλαδή τυπικώς δεν ήταν, τα χαρτιά τους δεν ήταν εντάξει και αυτά όλα στην πορεία διορθώνονται. Από εκεί και πέρα ανακοινώθηκε από τον Πρωθυπουργό ότι αυξάνονται και τα ποσά από 5 έως 10.000 για αυτές τις περιπτώσεις. Και παραλαμβάνω, δεν αφορά λοιπόν, μόνο... Λοιπόν, θα δώσετε κάτι όλους, φυσικά.
θα δώσετε κάτι παραπάνω ή δεν είτε, ή ό,τι δώσαμε, θα σας πω, προσέξτε, προσέξτε. Ναι. Εμείς εδώ καθημερινά στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης εννοώ, με τα μέτρα πολιτικής που ανακοινώνουμε και με τα μέτρα της προσκλήσης που βγάζουμε, συνεχώς δίνουμε στους αγρότες. Θα σας θυμίσω, το μέτρο της απονητροποίησης που είναι επιδότηση αναστρέμα στους αγρότες της Θεσσαλίας και του Εύρου, τους πλημμυροπαθείς και τους πυροπαθείς. Πυρόπληκτους, ναι. Λοιπόν, άρα ένα ήταν το μέτρο της απονητροποίησης. Επαναλαμβάνω, είναι επιπλέον ενίσχυση στο στρέμμα για τα χωράφια που βρίσκονται σε συγκεκριμένες περιοχές. Δύο, ήδη έχουμε έτοιμο το τεχνικό δελτίο για τα χωράφια των παρακάρλιων περιοχών, όπου με το μέτρο αυτό για 2 χρόνια ουσιαστικά θα αποκαθίσταται το εισόδημα των αγροτών. Μάλιστα. Το χαμένο εισόδημα των αγροτών. Πάντως οι αγρότες, κύριε Υπουργέ, αυτό είναι ένα μέτρο που επίσης θα δίνει χρήμα στους αγρότες. Θεωρούν ότι χρειάζονται κι άλλα. Να σας πω, το μέτρο 5.2, το οποίο είναι πρωτοφανές για τα ελληνικά δεδομένα, δηλαδή θα επιδοτήσουμε, θα καλύψουμε 100% τη δαπάνη της αποκατάστασης. Τι θα κάνετε, Υφυπουργέ, σας ρωτήσαμε. Τα είπαμε αυτά. Τα ξέρουν. Αυτά τα κάνουμε. Αυτά ναι, κύριε Κελέτσι. Είναι πράγματα τα οποία δεν μετράνε. Δηλαδή, 100% καλύψουμε για να αποκαταστήσουν το ζωικό τους κεφάλαιο και να φτιάξουν τις υποδομές τους. Μάλιστα. Άρα λοιπόν αυτά όλα είναι χρήματα, δεν είναι αέρας κοπανιστός, με συγχωρείτε πολύ. Αλλά δεν είναι μετράνε, αέρας, δηλαδή. Όλα μετράνε, αλλά συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις, είναι υποκινούμενες οι κινητοποιήσεις. Εγώ δεν θα έλεγα αυτό, ενδεχομένως σε κάποια φάση κάποιοι να θέλησαν να το ξεκινήσουν έτσι. Υπάρχει ένα υπόστρωμα, το οποίο είναι η βάση πάνω στην οποία ξεκίνησαν αυτές οι κινητοποιήσεις. Και το βλέπετε ότι υπάρχει σε όλη την Ευρώπη. Διότι τα δομικά προβλήματα της γεωργίας είναι συγκεκριμένα. Μάλιστα. Δηλαδή είναι το κόστος παραγωγής, που αφορά την ενέργεια και το καύσιμο. Και βέβαια είναι και η νέα ΚΑΠ, η οποία τελείως αναθεωρεί τον τρόπο με τον οποίο επιδοτούνται οι αγρότες, με συγχωρείτε, και χρειάζεται ένα χρόνο να δούμε και τις αποφάσεις σήμερα και να δούμε πώς θα κινηθείτε. Πριν κλείσουμε, έχετε αποφασίσει τι θα ψηφίσετε στο νομοσχέδιο, ήσασταν από αυτούς που το ρεπορτάζ σας έδινε στους διαφωνούντες ή στην αποχή? Σας είπα, εγώ θα κινηθώ στα πλαίσια των περιθωρίων, των ορίων που έχει θέσει ο Πρωθυπουργός. Δηλαδή αποχή. Ο Πρωθυπουργός έβαλε ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο μπορούν να κινηθούν οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Κύριε Κελέτση, γιατί δεν μας το λέτε και ευθέως? Εμείς το ξέρουμε, αλλά. Θα σας πω τώρα σε μια εβδομάδα κοντός ψαρμός. Δεν είναι κακό να το πει. Το πλαίσιο είναι τρεις. Συγγνώμη, το πλαίσιο. Θα έρθει η ώρα που θα κληθώ να πάω να καθορίσω τη στάση μου. Εκεί θα το δείτε. Θέλετε να το κρατήσετε μυστικό μέχρι τότε? Εντάξει. Θα τραβάω τη Μαργαρίτα. Θα ψηφίσετε, θα πάει από εκεί. Καλά, ή θα ψηφίσει, καλά. Ναι, θα ψηφίσετε. Ας τα κάνουμε την άλλη. Ναι, θα ψηφίσετε. Να είστε καλά. Θα είμαστε. Να είστε καλά. Καλημέρα. Καλή σας μέρα.